Θα δείξουμε τώρα πώς μπορούμε μια φόρμα Google να τη μετατρέψουμε σε ένα quiz, δηλαδή σε μια φόρμα όπου θα έχουμε ερωτήσεις, quiz, τις οποίες θα βαθμολογούνται αυτόματα. Για να το κάνουμε αυτό δημιουργούμε κανονικά μια φόρμα με τις ερωτήσεις μας. Βλέπω έχω ερώτηση εδώ πολλαπλή επιλογή ή ερώτηση πολλαπλές πλαίσια λέγω, που μπορεί να απαντήσει παραπάνω από ένα σωστό. Αλλά μπορώ να έχω όμως και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Για παράδειγμα, εδώ ζητάω να γράψουν ένα κείμενο σε αυτήν εδώ την ερώτηση. Σε αυτή όμως την περίπτωση δεν θα γίνει αυτόματη βαθμολόγηση, θα πρέπει να το κάνω εγώ χειρονακτικά. Και επίσης σε μια φόρμα quiz μπορώ να βάλω και οτιδήποτε άλλο πεδίο. Για παράδειγμα, εδώ βάζω ένα πεδίο που θα συλλέξω το όνομα μου αυτού που συμπληρώσει το quiz. Αν είναι για παράδειγμα ένα τεστ στο σχολείο, μπορεί να το χρειαστώ κάτι τέτοιο αφού φτιάξω τις ερωτήσεις κανονικά όπως κάνω και με μία φόρμα θα πάω στις ρυθμίσεις και θα ενεργοποιήσω εδώ αυτή την επιλογή να γίνει αυτό quiz. Εφανίζονται κάποιες εξτρά ρυθμίσεις τώρα εδώ, θα το δείξουμε μετά και μένει να ορίσω τα σωστά και τους βαθμούς. Εδώ δεν κάνω κάτι γιατί είναι ένα πεδίο το οποίο βλέπουμε έχει 0 βαθμούς, το αφήνω έτσι, δεν θέλω αυτό να βαθμολογηθεί. Αυτή εδώ είναι μια ερώτηση με ένα σωστό. Πατάω λοιπόν στο κλειδί απάντησης και ορίζω ότι θα παίρνει ένα βαθμό ή παραπάνω όπως θέλω εγώ. Ας βάλω ένα και ορίζω ποια θα είναι η σωστή απάντηση ή αν θέλω ορίζω και δεύτερη σωστή, δηλαδή σαν εναλλακτική σωστή απάντηση. Αν και ο χρήστης θα επιλέξει μόνο ένα, υπάρχουν ερωτήσει που υπάρχουν εναλλακτικές σωστές απαντήσεις. Και μπορώ να βάλω και ένα σχόλιο ανατροφοδότηση για περίπτωση που βάλει λάθο απάντηση ή σωστή απάντηση ή και ακόμα να δώσω ένα σύνδεσμο ή και ένα βίντεο για την ανατροφοδότηση με το κουμπάκι εδώ link, το κουμπάκι εδώ βίντεο. Α κάνω εδώ κάτι πολύ απλό. Κανονικά θα βάλουμε κάτι πιο ουσιαστικό για ανατροφοδότηση. Και το ίδιο πράγμα για αυτήν την ερώτηση που εδώ έχω δύο σωστά ποιοι ήταν οι φιλόσοφοι. Και εδώ βάζω βαθμό, βάζω ένα βαθμό σε κάθε ερώτηση, αλλά μπορεί να αλλάξει αυτό, αλλά όσο πως θέλετε πατάω τέλος. Εδώ που έχω μια ερώτηση ανοιχτού τύπου, απλά θα ορίσω τη βαθμολογία της, ας το δώσω αυτό τρεις μονάδες, είναι η πιο δύσκολη ερώτηση. Και παρόμοια με τις κανονικές φόρμες, ας δούμε λίγο όμως τις ρυθμίσεις. Εδώ για την κυκλοφορία των βαθμών. Εάν όπως είναι τώρα, ο, αυτός που θα κάνει το quiz θα δει αμέσω μετά του, τους βαθμούς. Αλλά ίσως θέλω καλύτερα να τις δει αργότερα αφού κάνω εγώ τον έλεγχο και τις ρυθμίσω καλύτερα. Και αν θα βλέπει ποιες είναι λάθος απαντήσεις, απαντήθηκαν λάθος, αν θα βλέπει τις σωστές και αν θα βλέπει τη βαθμολογία του. Αυτές είναι λοιπόν οι βασικές ρυθμίσεις για το quiz. Ας κάνω εγώ εδώ με την προεπισκόπηση να συμπληρώσω έτσι το quiz μου. Ας κάνω κάποιο που να είναι όλα σωστά. Και ας κάνω μια δεύτερη. Εδώ γράφω ποτέ θέτει, το όνομα. Και να επιστρέψω εδώ στο διαχειριστή. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχω πάρει, έχω ήδη συλλέξει δύο απαντήσεις. Βλέπω συνοπτικά πώς απαντηθήκαν οι ερωτήσεις. Αλλά με ενδιαφέρει σε αυτήν την περίπτωση κυρίως η ατομική. Να δω για τον καθένα τι απάντησε. Βλέπω και τον πρώτο. Βλέπω τι απάντησε και τι βαθμό πήρε. Τα έχει σωστά. Εδώ όμω που είναι μια ερώτηση ανοιχτή του τύπου, πρέπει εγώ να τον δώσω βαθμό. Α του δώσω τρία και να πατήσω αποθήκευση. Συνεχίζω για το δεύτερο. Βλέπω που έχει κάνει λάθος. Βάζω και εδώ βαθμό. Και αν θέλω υπάρχει περίπτωση σε κάποια ερώτηση κλειστού τύπου να έχω κάνει εγώ λάθος, εμείς δηλαδή που ορίσαμε λάθος τη σωστή, ή να χαριστούμε σε κάποιο μαθητή, μπορώ να αλλάξω και εδώ το βαθμό, ανεξάρτητα με το τι υπολογίστηκε, μπορώ να αλλάξω το βαθμό όπως το θέλω εγώ και να αποθηκεύσω του βαθμούς και έτσι θα έχω τη βαθμολογία εδώ βλέπουμε λοιπόν τους βαθμούς για κάθε και μπορώ και εδώ να εκτυπώσω την απάντηση να εκτυπώσω όλες τις απαντήσεις ή και με εκτύπωση εδώ διάφορους τρόπους τη φόρμα μου Αυτά λοιπόν για πώς κάνω quiz με τις φόρμες Google.